Όλες αυτές οι περιοχές που κάποτε είχαν κατακτηθεί από την αντεθνική προπαγάνδα, σήμερα έχουν ξαναγίνει δικές μας, έχουν ξαναγίνει Γαλανές. Η ελληνική νεολαία στρέφεται μαζικά προς την Χρυσή Αυγή. Αυτός είναι ο φόβος τους, αυτός είναι ο φόβος του κατεστημένου. Ένας από αυτούς τους αλήτες που μιλούσε στα κανάλια είπε ότι χτύπησαν, λέει, δήθεν οι Χρυσαυγίτες, χτύπησαν δήθεν, λέει, κάποιους εργάτες. Αυτοί, ξέρετε, δεν είναι εργάτες, δεν έχουν δουλέψει μισή ώρα στη ζωή τους. Είναι κοπρόσκυλα που αρπάζουν την κρατική χρηματοδότηση του ΚΚΕ, στην γραφεία σε κομματικούς θεατούς από υπαλλήλους. Αλλά έχει και κάτι άλλο που οφείλω να απαντήσω. Δεν χτυπάει, λέει, η Χρυσή Αυγή το σύστημα, το Σαμαρά ή τον Βενιζέλο. Από μια προσωπική μου εμπειρία. Η μοναδική φορά που ήρθα σε επαφή, ή μάλλον πρόσωπο με πρόσωπο με τον κύριο εντός πολλών εισαγωγικών, αυτόν τον προδότη, αυτόν τον παχύδερμο που παριστάνει τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, ενώ στην πραγματικότητα εκπροσωπεί κάτω από 3% του ελληνικού λαού. Η μόνη φορά λοιπόν που βρεθήκαμε πρόσωπο με πρόσωπο κατέληξε η στοιχομηθεία που είχαμε στην Προανακριτική Επιτροπή, ο κύριος αυτός να προσπαθεί να μπει κάτω από το έδρανο, δεν χωρούσε ασφαλώς λόγω του περιττού βάρους του και να παρεμβαίνει η ασφάλεια της Βουλής. Στον αντίποδα, τα κόμματα της αριστεράς, Κομμουνιστικό Κόμμα και ΣΥΡΙΖΑ, φυλάνε το χέρι σε αυτή την άθλια κυβέρνηση. Είδατε όλοι σας τον Μεϊμαράκη της Νέας Δημοκρατίας να παίρνει από το χεράκι το δραγασάκι του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί, λέει, τον ενοχλούσε και τον τρομοκρατούσε η Χρυσή Αυγή. Ξέρουμε όλοι πολύ καλά τι τους ενώνει όλους αυτούς. Τους ενώνει η μάσα, η κλεψιά, η απάτη και η διαφορά. Η πολιτική κάθαρση που θα επιφέρει η Χρυσή Αυγή όταν έρθει στα πολιτικά πράγματα και διοικήσει αυτή τη χώρα, θα τους στείλει όλους αυτούς κυριολεκτικά στο χρονοτούλα από τη ελληνική ιστορία. Θα είναι μια άθλια ανάμνηση μια άθλια περίοδου, η οποία θα περάσει ανεπιστρεπτή. Σας ευχαριστώ πολύ.